Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameO.gr. Βρισκόμαστε εδώ στη Dev, στο e-gaming, όπου παρακολουθήσουμε το τελικό του 1vs1 στο League of Legends. Από τη μία πλευρά έχουμε το Πολύδωρο ή Silence Man, και από την άλλη πλευρά το Χρήστο ως Uncle Archie. Μέχρι στιγμής είδαμε συγκεκριμένους champions να πηγαίνουν πολύ καλά στο 1vs1, όπως τον Γιώρικ, και στο προηγούμενο μάτσο ήταν τον Πολύδωρο σε μια πολύ καλή τακτική με τον Lee Sin. Για να δούμε λοιπόν τι θα επιλέξουν εδώ τα παιδιά. Αρκετά δύσκολη επιλογή από ό,τι βλέπουμε, και δύο παίχτες είναι σχετικοί. Βλέπουμε όμως τον Uncle Archie σε μια συνηθισμένη τακτική, θα λέγαμε, για σήμερα, με τον Γιώρικ. Για να δούμε πώς ακριβώς θα πατήσει ο Πολύδωρος. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 5ο μέχρι το λεπτό, η μάχη έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανάβει, θα λέγαμε. Ο Lee Sin με τη γνωστή τακτική του από ό,τι είδαμε στα προηγούμενα μάτς. Ο Χρήστος έχει χρησιμοποιήσει τον Γιώρικ σήμερα με καλά αποτελέσματα, αν και στο προηγούμενο μάτς ήταν απέναντι στο συγκεκριμένο champion. Βλέπουμε ότι ο Lee Sin έχει αντικείμενα για sustain με health regeneration, Doran Silk και Doran's Blade. Να δούμε από την άλλη πλευρά και τι έχει επιλέξει ο Χρήστος. Ο Χρήστος από την άλλη πλευρά έχει επενδύσει σε Boots of Speed, σε Tear of the Goddess, και βλέπουμε τα standard potions. Αναμένεται μια τάξη πολύ δυνατή μάχη, ελπίζουμε να δούμε ότι και οι δύο μονομάχοι θα τα δώσουν όλα.
One VS One είχαμε στήσει για 32 άτομα. Με έπαθλο μία τσάντα της Razer, Dragon Age 2 Messenger Pack. Τη παραδίδω στο πολύδωρο Κωνστάνη. Η Silence Man στο League of Legends. Ο οποίος με δύο πολύ δυνατά μάτς, ένα στον ημιτελικό που ήταν σε First Blood, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό, γιατί ήταν πραγματικά τα αυτοί σου πάρα πολύ καλή. Είδα ότι τα έκανε στα minions ουσιαστικά με λύση για να, να κάνεις τον αντιπάλο. Προσπάθησα να πουσάρω όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να παίρνω τα Hellfax από το Howling Abyss, που είναι το map του Aram. Γιατί αν δεν το έκανα αυτό, κάτι θα πουσάρε πιο γρήγορα από μένα και τα έφανε. Οπότε ήταν ο μόνος τρόπος και μου βγήκε και νίκησε. Και ήταν μια πολύ καλή στρατηγική. Επίσης στο τελικό τον είδαμε απέναντι στον Χρήστο Τίτο, ο οποίος δούξε πιο ρίχο. Ο ήταν ένας τσάμπιον που τον είδαμε πολλές φορές σήμερα. Πιστεύεις ότι ίσως θα πρέπει να γίνεται πάντα από αυτά το παιδιού? Είναι τόσο δυνατός ή απλά είναι κάτι εύκολο? Είναι κάτι εύκολο για το 1v1, όπως και για το top, είναι γνωστός ότι είναι εύκολος dominator που λέμε. Και επίσης παρατήρησα ότι ήμουν μπροστά στα goal με βάση τα κρυφάκια και δεν ήταν επίθετες πρώτη φορά και μετά κέρδισα. Και να σου ρωτήσω κάτι ακόμα, ο Λύσιν ήταν μια επιλογή ειδικά για τον Λύσιν, είναι ένα τσάμπερ ο οποίος παίζει και γνωρίζεις καλά. Ο Λύσιν τον δοκίμασα στο top πρώτη φορά, γιατί δεν ήξερα να παίζω top και προσπάθησα τα μάτια. Και είναι κάτι πολύ δυνατό και το συνιστώ πολύ έντονα και εύκολο. Και να σου ρωτήσω κάτι ακόμα, στα δύο πρώτα μας, βάζει τον 32-16, έπαιξε πάλι με Λύσιν. Όλα τα μάτια από τους. Οπότε αν κάποιος θέλει να κερδίσει να δείξει κάποια τσάντα ή θέλει να παίζει πολύ δυνατά σε 1vs1 τον Λουά, νομίζω προτείνεις Λυσίν. Ναι, ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, οπότε σας αποχαιρετούμε, ελπίζουμε να περάσει το τόπο να δώσει τον Λουά.